Η Βαλπουργία νύχτα στη Θεσσαλία. Έφτασε ξανά μια από τις πιο ιερές νύχτες του έτους. Το ένα από τα δύο βράδια που κομματιάζονται τα πέπλα μεταξύ των κόσμων. Η Βαλπουργία νύχτα. Παρόλο που το προηγούμενο αιώνα οι φωτιές στις λοφοκορφές λιγόστεψαν και η ύπαιθρος πάγωσε από την απουσία των πιστών, η γη της Θεσσαλίας δεν ξέχασε. Μεσονύκτιες πυρές που λαμπαδιάζουν τα υψώματα τα τελευταία χρόνια, οι αμυδρές σιλουέτες που περνάνε μέσα και πάνω από τις φλόγες, τα αρχωμένα μονόστυλα στις σελίδες εφημερίδων από χωλωμένους γέρους και τα ζωόμορφα ειδόλια στις πίσω αυλές. Αυτά είναι που συνθέτουν το εικόνισμα της Αγίας αυτής νύχτας που καλωσορίζει τον Μάιο. Τη νύχτα αυτή σπάνια θα βρεθεί καταχνιά στους λόφους του κάμπου. Το καλοκαίρι πλησιάζει για τα καλά. Αν όμως τύχει και φανεί, τότε αναβλύζει πυκνή, αποδιόρατες ρογμές στο χώμα, ως ανάσα μεθυστικών πνευμάτων που φέρει το δώρο της μεταμόρφωσης. Όποιον αγγίξουν οι τουλούπες της χθόνιας ομίχλης, τον κάνουν να αλλάζει μορφή, προσφέροντάς του δώρο πολύτιμο, να ζήσει μέχρι την πρώτη ανατολή του Μάη, όπως δεν είχε τολμήσει ως τότε να ελπίσει. Ενώ στις κορυφές των λόφων ανεβαίνουν μορφές ανθρώπινες, μετά από λίγο βλέπεις να στέκονται κυτράκι με πορφυρόχρωμες περήφανες γενιάδες και λίκαινες με φυλακισμένη την παρσέλινο στα μάτια τους, δεντριά που κατεβαίνουν την πλαγιά όπως υπέστροφα το ανοιξιάτικο ποτάμι και φλόγες μετεωρικές που φτάνουν ως τις πόλεις για να σταθούν στις κορυφές καμπαναριών. Φίδια με λέπια σαν πετράδια ξεχασμένων βασιλιάδων διδάσκουν τα παιδιά και πνοές αγέρα ψιθυρίζουν με φωνές θανατοπαρμένων γνωστών. Με το που ανατείλει ο ήλιος, βλέπεις άξαφνα ξανά ανθρώπους, εκεί που μέχρι πριν μια στιγμή στέκονταν ανίποτα όντα και στοιχιά. Και τα πρόσωπα των ανθρώπων αυτών είναι χαρούμενα, γεμάτα θαυμασμό, λαχτάρα και κατάνοιξη από εδώ και πέρα, γιατί κρατάνε πλέον μέσα τους τα μυστικά της μεταμόρφωσης. Γι' αυτό είναι που τη μέρα πριν τη Βαλπουργία νύχτα, ολάκερη η Θεσσαλία προσεύχεται για ομίχλη, για σύννεφα, βαριά και υγρασία, πριν ανέβει στους λόφους να γιορτάσει.